Με σημείο αναφορά στην Κρήτη, ο Υπουργός Υγείας έδωσε το στίγμα των ριζικών αλλαγών στο ΕΣΥ από το βήμα του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας στην Αθήνα, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά συγχωνεύσεις και αλλαγή ρόλου και χρήση στα δημόσια νοσοκομεία. Στο σχεδιασμό του περιβόητου χάρτη υγείας, σύμφωνα με εκτενή δημοσιεύματα, συγκεκριμένη ήταν η αναφορά στην Κρήτη. Δεν μπορεί η Κρήτη να έχει 8 νοσοκομεία, από τα οποία τα 4 να βρίσκονται στο Λασίθι. Όσα χειρουργία γίνονται στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, αλλά τόσα γίνονται στα άλλα 3 νοσοκομεία του νομού και τελικά πηγαίνουν στο Παγνί. Και σίγουρα δεν θέλει να ξεκινήσει από την Ιερά Πέτρα ένα πυνθήρα που θα προκαλέσει μια ανάφλεξη σε πανελλήνιο επίπεδο. Γιατί αν χρειαστεί να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε το νοσοκομείο που χρειάζεται ο τόπος, η νοτιοανατολική Κρήτη, αυτοδιοίκητο και πλήρες για τις ανάγκες του κόσμου, θα το διεκδικούμε συνεχώς και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να το διεκδικούμε. Χωρίς πάλι να υπάρχουν μελέτες, τίποτα, δεν έχουν παρουσιάσει το παραμικρό για το συγκεκριμένο θέμα. Πάλι προεκλογικά ο κύριος Πλεύρης λαϊκίζει και μιλάει για τα 4 νοσοκομεία χωρίς να λέει στην κοινωνία πόσα χρήματα απορροφούν αυτά τα 4 νοσοκομεία σε σχέση με άλλα νοσοκομεία της υπόλοιπης Ελλάδας ή της Αθήνας κτλ. Η αναφορά Πλεύρη μεταφράζεται ως ξεκάθαρη προαναγγελία για το τι θα ακολουθήσει, καθώς από το βήμα του ίδιου συνεδρίου ο Υπουργός περιέγραψε το πλαίσιο του σχεδιασμού με τις αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο να είναι έντονες. Μπορούμε πια να συζητήσουμε με βάση τις ανάγκες που έχουμε και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, ώστε να έχουμε τις καλύτερες υγειονομικές δομές που χρειάζονται. Γιατί η λογική δεν είναι να σπαταλάμε πόρους σε υποστελεχωμένες δομές, αλλά να έχουμε ισχυρές δομές που θα μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες που θέλουμε. Και άλλες δομές οι οποίες θα έχουν αλλάξει έναν χαρακτήρα και σε αυτόν όλο τον ρόλο υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας. Να κάτσουν να μας πούνε το κόστος της υγείας στο νομό Λασιθίου είναι παραπάνω από το κόστος της δημόσιας υγείας σε άλλους νομούς με τον ίδιο πληθυσμό. Αυτά τα στοιχεία δεν τα δίνουν. Το μόνο που ξέρει η κυβέρνηση είναι να εφαρμόσει την πολιτική να διαλύσει τη δημόσια υγεία προς όφελος του ιδιωτικού τομέα. Στην Ιερά Πέτρα ήδη ανοίγει ιδιωτικό νέο διαγνωστικό κέντρο. Και ακούγεται εδώ και στον Άγιο Νικόλαο θα ανοίξει ιδιωτική κλινική. Προσβλέπουν σε ένα πράγμα. Στη συνεχώς κλιμακούμενη απογοήτευση του λαού, ούτως ώστε να οδηγηθεί σε απάθεια. Εμείς δηλώνουμε ότι από αγώνες η Ιερά Πέτρα ξέρει. Και στο μαχαίρι των κρατικών κονδυλίων στα νοσηλευτικά ιδρύματα, η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο του σχεδιασμού του Υπουργείου και της πιλωτικής εφαρμογής του μέσα στο νέο έτος. Γίνονται προσπάθειες να φύγει ο κρατικός προϋπολογισμός και τα νοσοκομεία να χρηματοδοτούνται από τα νοσήλια που καταβάλει ο ΕΟΠΗ. Η προσπάθεια θα ξεκινήσει από το 2023 στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια της Κρήτης πιλωτικά. Το λόγο τώρα πρέπει να έχουν οι φορείς, τα σωματεία και ο λαός της Κρήτης, ώστε και αυτά τα σχέδια, όπως και άλλα σχέδια που είχαν στο μυαλό τους οι προηγούμενες κυβερνήσεις, να μείνουν στα χαρτιά. Και δεν θα τα δεχτούμε παθητικά. Δεν πιστεύω ότι θα τα εφαρμόσει προεκλογικά. Θα περιμένει να είναι έτοιμο για να το εφαρμόσει αν τυχόν επανεκλεγούν στην επόμενη θητεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κεντρικό νοσοκομείο ανά περιοχή και τα υπόλοιπα να είναι περιφερειακά που θα συμβάλλουν με συμπληρωματικές υπηρεσίες και αλλαγή χρήσης κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται πως θα γίνει μετακίνηση προσωπικού εντός της υγειονομικής περιφέρειας, στην οποία ανήκουν, ώστε να στελεχωθούν τα νοσοκομεία που θα επιλεγούν να είναι κεντρικά.